Μαθητές έστησαν μπαζάρ στην κεντρική πλατεία της Καβάλας για την ενίσχυση των σχολείων τους. Πρόκειται για το δεύτερο γυμνάσιο και το δεύτερο λύκειο. Να διαμορφωθεί ομορφότερα το αίθριο του σχολείου ώστε να γίνει ένας πολυλειτουργικός χώρος για τους μαθητές. Θα μπει τεχνητό καζόν, παγκάκια, τραπέζια και έχουμε και άλλα στο μυαλό μας. Κάθε ένας έχει το δικό του στόχο. Φέτος είναι το αίθριο. Φέτος είναι το αίθριο του σχολείου. Έχουμε ένα υπέροχο εσωτερικό αίθριο, στο οποίο θα μπορούν να αυλίζονται τα παιδιά. Αλλά και επειδή είναι και εξεταστικό κέντρο και βαθμολογικό κέντρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαμορφωθεί και αργότερα, όταν το σχολείο κλείνει και γίνεται βαθμολογικό κέντρο για όλους τους καθηγητές που έρχονται και βαθμολογούν γραπτά. Μας πήρε 2 Σαββατοκύριακα και την κάνουμε γιατί είχαμε ένα ατύχημα στο σχολείο. Με το εκάθριο μας είχε ένα παιδί πέσει πάνω και έσπασε ένα τζάμι και προσπαθούμε να μαζέψουμε λεφτά για να τα επιδιορθώσουμε. Επίσης τα χρήματα εκτός από το αίθριο θα τα βάλουμε για παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να πάνε σε εκδρομές όπως την τετραήμερη μας. Ναι, θα το ξανακάνουμε γιατί πάλι λογικά θα γίνει κάποιο ατύχημα και θα τα χρειαστούμε πάλι τα λεφτά. Μπορεί να δει ημερολόγια, γούρια, μπορεί να δει χριστουγεννιάτικες μολυβοθήκες, συνθέσεις οι οποίες ανάβουν και φωτίζουν το βράδυ, στεφάνια και ό,τι άλλο θέλετε. Πανέμορφα, σε συνεργασία εδώ και με κάποιους μαθητές. Σε συνεργασία με τους μαθητές, το δημιουργικό ήταν κυρίως οι μαμάδες αλλά και αρκετοί μαθητές και μου κάνανε εντύπωση φέτος τα αγόρια του σχολείου μας. Μείνανε 3 και 4 ώρες και τα στεφάνια πίσω τα νημάτινα είναι φτιαγμένα από αγόρια, σας πληροφορώ. Της πρώτης γυμνασίου, τα εξαιρετικά αγόρια. Πάρα πολύ, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Παιδιά από τη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου πουλάνε και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα ζωής. Να μάθουνε, να πουλάνε, να κερδίζουν και να επενδύουν για τη ζωή τους. Έτσι ακριβώς. Τι εύχεστε? Εύχομαι υγεία, χαρά, αισιοδοξία και ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας που δεν είναι ευχή. Πρέπει ο καθένας να το πάρει στα χέρια του και να δουλέψει γι' αυτό. Έτσι ακριβώς. Παιδιά, τι εύχεστε στους τηλεθέτες οι οποίοι μας παρακολουθούν? Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, χαρά, αγάπη. Αυτά. Πώς αισθάνεστε που εκθέτετε όλες αυτές τις όμορφες δημιουργίες? Χαιρόμαστε. Μια δουλειά εκ των ημερών. Ναι, βοηθάμε και το σχολείο μας να βελτιωθεί. Έτσι. Χαιρόμαστε πολύ. Τι τάξη είσαστε? Τρίτη γυμνασίου. Να είστε καλά, βρε παιδιά. Επίσης, καλές γιορτές. Μαζεύουμε λεφτά για την εκδρομή μας. Και για άλλους λόγους, για το σχολείο, για να βοηθηθούμε. Και όπως βλέπετε και πέρσι στο ίδιο σημείο, κάναμε αυτό το μπαζάρ. Και ναι. Είσαστε εδώ προκειμένου να περνάει. Ναι, τώρα 4 μέρες, ναι, ο κόσμος ό,τι θέλει να πάρει. Έχουμε και ζεστή σοκολάτα, ζεστό κρασί, γκλούιβαϊν όπως το κάνουν στη Γερμανία. Και ναι, όποιος θέλει ας έρθει να μας βοηθήσει και ας πάρει και κάτι. Τώρα. Τώρα τρίτη λυκείου περισσότεροι, κάποιοι είναι δευτέρα λυκείου. Από εμάς, κάποιοι από τους γονείς μας βοηθήσανε, ναι. Και κάποιοι καθηγητές, ναι. Στόχος? Στόχος είναι να πετύχει το μπαζάρ και να βοηθήσουμε όχι μόνο την τρίτη λύκειο και την πρώτη και την δευτέρα. Βέβαια είστε σε μια ηλικία που είναι κομβική. Για ναι, γιατί προετοιμαζόμαστε για τις Πανελλήνιες, όλοι έχουμε υψηλούς στόχους, αλλά θα τους πετύχουμε θεωρώ γιατί μπορούμε. Τι έρχεστε όλοι μαζί, ρε παιδιά? Καλά Χριστούγεννα και με υγεία.